έχω κόψει, δεν ούτε καν συζητάω προτάσεις. Και είμαι εκεί μαζί του. Κάτσε, γιατί δεν συζητάς λόγω των παιδιών. Ναι. Αλήθεια, λες, Αθανάση. Ναι. Τόσο πολύ θες να είσαι κοντά στην οικογένεια που χάνεις χρήματα και προτάσεις. Τουλάχιστον μέχρι να γίνουν 8 χρονών, μέχρι να βγάλουν τα δόντια τους. Αλήθεια, λες. Αμόνιμα, ναι. Είναι θυσία αυτή μεγάλη. Γι' αυτό λέω, είναι πολύ γιατί, δηλαδή. Γιατί είσαι τώρα στα ντουζένια σου, ρε παιδί μου, δηλαδή, και τώρα ναι. Και με το θεατρικό αυτά τα τρία ναι. Χρόνια. Είσαι στα πολύ ντουζένια σου τα ναι. Επαγγελματικά. Θα μπορούσε, ας πούμε, πραγματικά. Και φαντάζομαι θα έχεις προτάσεις για τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Και σιγά σιγά, επειδή το πράγμα ξαναγίνονται σύριαλ και τα λοιπά, σιγά σιγά. Αχνοφέγγει ότι πάει με λίγο καλύτερα. Ναι, είσαι από ναι. Τους ανθρώπους. Θα, φαντάζομαι θα έχεις πολλές προτάσεις για να βγάλεις και κάποια λεφτά περισσότερα. Και λες όχι για να μείνεις κοντά στην οικογένεια. Ζούμε πάρα πολύ μετρημένα και οικονομικά στο σπίτι. Η γυναίκα μου τα οργανώνει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Δεν μας λείπει τίποτα. Δηλαδή υπάρχει πάντα κάθε μέρα μαγειρεύει ένα ωραίο πιάτο φαγητό. Απλώς αυτό το πιάτο φαγητό μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό και προσφέρουμε στα παιδιά μας και η γυναίκα μου δεν δουλεύει περισσότερο χρόνο. Γενικά είσαι πολύ ολιγαρχής πάντως. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήμουνα, έγινα. Συγγνώμη, εσύ έχεις πάρει χρήματα στο παρελθόν. Πολλά. Έχεις πάρει χρήματα πολλά. Τα κράτησες... Έχω ζήσει τα χρυσά χρόνια της τηλεόρασης. Τα έχεις ζήσει εσύ. Τα κράτησες ή τα σκόρπισες. Τα σκόρπισα. Πού? Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τους φίλους μου. Κάναμε ταξίδια. Έδινες και λεφτά και στους φίλους σου, δηλαδή. Ναι, τους οργάνωνα. Δηλαδή, μην κάνετε τίποτα το Σαββατοκύριακο. Εγώ. Πάμε να δούμε αγώνα Φόρμουλα 1 κάπου στην Ευρώπη. Α, έκανες τις κλίδες ωραίες, αντρικές. Ναι, ναι. Τους φίλους, πάντα. Και τώρα όμως, ας πούμε, που λες. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, που έμαθα ότι ζούσες τόσα χρόνια που δούλευες στο Εθνικό και έπαιρνες πόσα είναι, 1200 ευρώ. 6 μήνες. Και πληρώνει το όχι για 12 μήνες, για 6 μήνες πληρώνουν. Αναλόγως τι ήταν το συμβόλαιο. Οκ, ρε παιδί μου, δηλαδή 10 χιλιάρικα το χρόνο έβγαζες. Πόσα. Ναι. Το πολύ. Και ζούσε στην οικογένειά σου με τα λεφτά αυτά. Mm. Δεν σημαίνει ότι δεν χρωστάω λεφτά. Χρωστάω λεφτά σε τράπεζες, σε εφορίες, σε τέτοια χρωστάω. Αλλά προτιμώ να χρωστάω λεφτά, αλλά να με βλέπουν τα παιδιά μου. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή τι παιχνίδι παίζετε. Τι παιχνίδι παίζουμε τα παιδιά μου. Καταρχήν υπάρχει καθημερινή επαφή με τη φύση. Δηλαδή κάθε μέρα θα τις πάω μια βόλτα. Ναι. Βρέξει, χιονίσει, θα βγείτε βόλτα το απόγευμα. Βρέξει, χιονίσει, όπως το λες, ακριβώς. Παντός καιρού. Δηλαδή θα πάμε μια βόλτα. Οπωσδήποτε. Κάπου στη φύση, προς τη θάλασσα, σε κάποιο λόφο. Ρωτάω γιατί ο μπαμπάς με τα κορίτσια να είναι στο σπίτι. Τώρα χειροτεχνίες αυτά. Όχι, πρέπει όχι, να το έχεις κιόλας. Εγώ έχω αναλάβει το κομμάτι έξω, το πιο extreme. Δηλαδή να τις. Να ξεθαρέψουν λίγο, να μην φοβούνται, να... με τα ζώα, με τη φύση, με να ξέρουν... Και κάθε μέρα θα τις πας έξω. Ναι, ναι. Εγώ γυρίζω πάλι στο οικονομικό κομμάτι λίγο. Πες μου. Εσύ έχεις δηλώσει κάπου ότι δεν πληρώνεις το δάνειό σου. Είμαι σε ρύθμιση τέλος πάντων, αλλά δεν μπορούσα να συνεχίσω στην κατάσταση που ήταν το δάνειο. Όχι, είμαι σε μια κατάσταση ρύθμισης. Ναι, δηλαδή, βλέπω ρε παιδί μου, αυτό επιμένω τώρα και τρελαίνομαι ότι οικονομικά είσαι οριακά για να ζήσει καλά η οικογένειά σου. Πολύ οριακά. Πολύ οριακά. Και παρόλα αυτά, με ένα απλό αυτοκινητάκι, με ένα με απλή κουζίνα αλλά ουσιαστική. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αρνείσαι να δουλέψει περισσότερο για να αρνούμε, πάρεις. Αρνούμε. Γιατί Γιώργο μου και που δούλευα και είχα τα πολλά λεφτά. Τα χάλαγες. Χαθήκανε. Ο Θεός δεν τα δίνει όλα τα ταλέντα μαζί. Αν μου έδωσε ένα ταλέντο να είμαι καλός ηθοποιός, δεν μου έδωσε ναι, και ταλέντο στη διαχείριση. Ναι, αλλά τώρα μπορεί να έχεις άλλη σκέψη και άλλη ωριμότητα για να διαχειριστείς αυτά τα χρήματα. Δηλαδή να πεις. Δεν μπαίνω φαίη μου σε αυτή τη λογική θα πλέον. Θα τα δώσω κάπου αλλού αυτό. Είναι μια κοινή απόφαση που πήραμε με τη γυναίκα μου, δεν είναι δικιά μου. Και με βοήθησε και η γυναίκα μου σε αυτή την απόφαση. Έχεις, στην κουβέντα που κάνουμε σήμερα, έχεις επικαλεστεί το Θεό 3-4 φορές. Ναι. Τελικά, επειδή ξέρω ότι τα παιδιά πέρσι που τα είχαμε πει δεν τα είχατε βαφτίσει ακόμα, δεν ξέρω αν ναι, τα βαφτίσατε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είσαι θρήσκος, δεν είσαι, τάχεις με τους λειτουργούς της θρησκείας. Ποια είναι η σχέση σου τελικά με το θείο, όλη αυτή την ιστορία? Πιστεύω πάρα πολύ βαθιά. Mm. Πάρα πολύ βαθιά. Mm-hmm. Ίσως το ότι δεν έχουν βαφτιστεί τα παιδιά μου ακόμα να οφείλεται στην δικιά μου προσωπική ευθύνη που ρίχνω στον εαυτό μου. Να νιώσω εγώ έτοιμος να τα βαφτίσω. Mm. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία ενός πανηγυριού επειδή έτσι επιβάλλεται και επειδή έτσι είναι μια συνήθεια. Όχι, θέλω να νιώσω εγώ πραγματικά μέσα μου έτοιμος, μέσα από αυστηρή νηστεία και από αυστηρή εξομολόγηση κτλ. Για να νιώσω εγώ έτοιμος να βαφτίσω τα παιδιά μου. Έχεις βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί μας έλεγες πέρσι ότι. Έχουν βρεθεί και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό ότι είναι και Σέρβος ο παπάς, γιατί έχουμε και Σέρβους παπάδες, οπότε αυτό καλύπτει Σέρβος και την πλευρά. Ορθόδοξος παπάς εδώ στην Ελλάδα. Ναι, 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 ναι. Καλύπτει και την πλευρά της γυναίκας μου και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Αλλά βασικά νομίζω ότι από μένα ξεκινούσε το όλο θέμα. Εγώ ήθελα να νιώσω καθαρός. Φυσικά υπάρχει μια παράδοση, αλλά η θρησκεία σαν θρησκεία με αντιπροσωπεύει. Είναι αυτό που έχω ξαναπεί, δεν πιστεύω απλώς στη θρησκεία και στα θαύματα. Βασίζω τη ζωή μου πάνω σε αυτό.